Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Πανικός επικράτησε το απόγευμα όταν κεραυνός έπεσε στην Ακρόπολη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κεραυνός έπεσε κοντά στο φυλάκιο με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια. Οι τραυματίες από τα θράψματα είναι 2 τουρίστες, μία Φιλανδή και ένας Κορεάτης, καθώς και 2 γυναίκες υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, 24 και 52 ετών αντίστοιχα, που μεταφέρθηκαν για καρδιολογικό έλεγχο στον Ευαγγελισμό, όπου θα παραμείνουν για παρακολούθηση και νοσηλεία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού τα προσεχή 24 ώρα, με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να εφιστά την προσοχή στους πολίτες, δίνοντας σαφείς οδηγίες προφύλαξης από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Το πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις γερμανικές αποζημιώσεις συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή και θα ακολουθήσει η έγκριση του ψηφίσματος που θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών από την κυβέρνηση. Στην χρονική στιγμή που επέλεξε η κυβέρνηση, άσκησε κριτική αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας προεκλογικές σκοπιμότητες, ενώ ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι πλέον βρισκόμαστε εκτός μνημονίων και οι σχέσεις με τη Γερμανία είναι κατάλληλες. Το Βερολίνο πάντως συνεχίζει να θεωρεί το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων λήξαν, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Ζάιπερτ. Η Βουλή εγκρίνει το ψήφισμα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, δίδοντας εντολή στην κυβέρνηση να προχωρήσει στα επόμενα βήματα, αλλά και το σήμα για την επίσημη έναρξη της διεκδίκησης. Οι αξιώσεις του ελληνικού κράτους παραμένουν ενεργές και εκκρεμείς, αν και η συζήτηση αυτή ξεκίνησε 2 χρόνια μετά την έκδοση του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής. Οι οφειλές του γερμανικού κράτους υπολογίζονται στα 269,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει ρηματική διακίνωση προς τη Γερμανία. Πιστεύουμε βαθιά ότι μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική και φυσιολογική σχέση με την κυβέρνηση τη γερμανική σήμερα, έξω από τα μνημόνια, ότι μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας και διαλόγου, και νομίζω ότι με αυτή τη διάθεση πρέπει να ξεκινήσουμε, όχι να κλείσουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε μια ενδεχομένως και μακρά διαδικασία διεκδίκησης, η οποία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, πρέπει να έχει βήματα. Διότι, επαναλαμβάνω, έχουμε ένα θετικό κεκτημένο, ανοίγουμε σήμερα το διάλογο σε ένα θέμα όχι απλά ευαίσθητο, αλλά ιστορικά, συναισθηματικά και ηθικά φορτισμένο. Παρά τα μεγάλα λόγια, παρά τις θεατρικές κινήσεις, παρά τη διαρκή και συστηματική επίκληση του θέματος αυτού στον προεκλογικό λόγω του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, η κυβέρνηση Τσίπρα ουσιαστικά απουσίασε αυτά τα 4 χρόνια από αυτήν την εθνική προσπάθεια. Εσείς ως αντιπολίτευση ξεσπαθώνατε να φέρετε πίσω τις γερμανικές οφειλές και ως κυβέρνηση μας είπατε ότι το ζήτημα είναι απλώς ηθικό και δεν έχει κανένα οικονομικό αντίκτυπο. Αναρωτιέμαι πόσο εύκολη ή δύσκολη κάνετε τη ζωή οποιασδήποτε κυβέρνησης. Εμείς εκτιμούμε ότι εμείς θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση, αλλά θα έλεγα οποιασδήποτε κυβέρνησης, μέχρι και της δικιάς σας κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ. Όταν καταγεγραμμένα στην καγκελαρία, μπροστά στη Γερμανίδα καγκελάριο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει ότι το ζήτημα είναι ηθικό. Δηλαδή θα μπορούσε να κλείσει με μία συγγνώμη. Οι αξιώσεις διεκδικήσεις της Ελλάδας για τις γερμανικές οφειλές παραμένουν νομικά και οικονομικά ενεργές. Όλες οι γερμανικές κυβερνήσεις αρνούνται να πληρώσουν αυτά τα χρέη. Κατά πόσον θα πάρουμε λεφτά από τους Γερμανούς ποτέ, λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε στην αίθουσα αυτή. Το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων έχει νομικά και πολιτικά οριστικά διευθετηθεί, τονίσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Ζάιμπερτ, που δεν θέλησε να σχολιάσει τη συζήτηση που γίνεται στην Αθήνα, αναμένοντας τις επίσημες κινήσεις οι οποίες θα προκύψουν. Έχουμε πλήρη συνείδηση, είπε, και γνωρίζουμε το μεγάλο βάρος και την οδύνη που προκάλεσε η Γερμανία στην Ελλάδα την εποχή του εθνοσοσιαλισμού. Τα διδάγματα, τόνισε, που προκύπτουν από αυτό για μας είναι να κάνουμε το πάνω στη Γερμανία και η Ελλάδα ως φίλοι και εταίροι να έχουν καλές σχέσεις, να αλληλοϋποστηρίζονται προς όφελος και των 2 χωρών. Γερμανία τώρα φοβάται ότι ακόμη και η έναρξη ενός διαλόγου με την Ελλάδα για τις γερμανικές αποζημιώσεις θα έχει ως συνέπεια να ανοίξει ο ασκός του αιώλου για αιτήματα κι άλλων χωρών που βρέθηκαν υπό γερμανική κατοχή, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Η Σερβία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ελληνικού αιτήματος, ενώ η Πολωνία έχει ήδη διατυπώσει διεκδικήσεις ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ένταση προκλήθηκε κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια με αφορμή τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ευάγγελο Καρακώστα, που επιτέθηκε στο ΚΚΕ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η αμύθιτη ακίνητη περιουσία του θα παραδοθεί σε άπορες ελληνικές οικογένειες. Δεν θα επιτρέψουμε να ακούγονταν ακρίβειες και ανιστόρητα πράγματα, είπε, αντιδρώντας ο Προεδρεύων Γιώργος Λαμπρούλης, που χαρακτήρισε δολοφόνους και υπόδικους τους χρυσαυγίτες βουλευτές που σηκώθηκαν όρθιοι και φώναζαν. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ανοίξει και το ζήτημα της διεκδίκησης από το ελληνικό κράτος των απαιτήσεων οι οποίες προκλήθηκαν με ευθύνη του ΚΚΕ από το 1944 μέχρι και το 1949. Αυτές οι κραυγές μίσους δεν έχουν θέση εδώ πέρα. Δολοφόνους και υπόδικους μέχρι εδώ. Είστε δολοφόνοι και υπόδικοι. Δολοφονική οργάνωση. Δολοφονική οργάνωση. Σκοτώνετε και ματώνετε κόσμο, Έλληνες και μετανάστες. Λοιπόν, περάστε έξω. Πέρνα έξω. Πέρνα έξω, σε παρακαλώ. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky την κύρα Δάμ και τον Μανώ Οικονομίδη. Καλώς ήρθατε. Κύρα, εντάξει, ας μην ξεκινήσουμε από αυτά που προκάλεσαν ένταση αναφορικά με τη διένεξη Χρυσής Αυγής και Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά με το πώς τοποθετήθηκαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναφορικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις, για τις οποίες εκφράζονται εντονότατες ενστάσεις ότι αποτελεί ένα εργαλείο σε μια προεκλογική περίοδο αυτή την ώρα. Πράγματι, αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα και από το παρελθόν ξέρουμε ότι παρουσιάζεται και εξαφανίζεται σε προεκλογικές και μετεκλογικές περιόδους των κυβερνήσεων. Το θέμα είναι υπαρκτό και είναι ανοιχτό. Δεν είναι οι αποζημιώσεις οι οποίες έχουν κλείσει σε όλη την Ευρώπη και έχουν κλείσει από τη δεκαετία του 50 και του 60 και από προγενέστερες κυβερνήσεις, δηλαδή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι το θέμα του δανείου, του κατοχικού δανείου, το οποίο πραγματικά παραμένει ανοιχτό. Τώρα, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, ενώ το θέμα έχει εμφανιστεί πολλές φορές στα ελληνικά πράγματα, δεν έχουμε δει ποτέ εκείνες τις σταθερές διαδικασίες με τις οποίες θα μπορούσε κανείς να νομικά να διεκδικήσει αυτή την επανόρθωση του κατοχικού δανείου. Και δεν νομίζω ότι θα γίνει ούτε και τώρα αυτό το πράγμα. Βεβαίως ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι τώρα που δεν έχουμε μνημόνια θα αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας ισότιμα με την γερμανική κυβέρνηση, αποδεικνύοντας σαφέστατα ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε ακριβώς ό,τι ήθελε, όπου ήθελε και όταν ήθελε η γερμανική κυβέρνηση με τον τίτλο του μνημονίου. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ουσιαστική απόφαση αυτή τη στιγμή και επομένως είναι εύλογη και το ερώτημα της αντιπολίτευσης, καλά, γιατί πάλι τώρα? Μα η απάντηση είναι πολύ απλή, είναι προεκλογική περίοδος και εν πάση περιπτώσει λίγο το θυμικό, λίγο οι προεκλογικές ανάγκες, ένα θέμα το οποίο υπάρχει σε ό,τι αφορά το δάνειο και είναι σοβαρό, θα έρθει για μια ακόμα φορά στο προσκήνιο και μετά από λίγο καιρό θα το ξεχάσουμε. Μετά τις εκλογές θα το ξεχάσουμε μέχρι τις επόμενες, λες. Συμφωνείς, Μάνο? Α, ναι, απόλυτα, γιατί έχουμε πλέον και πολύ μεγάλη ιστορική καταγραφή αυτής της διαδρομής. Θεωρώ ότι είναι και λίγο τραγικό από την πλευρά του πολιτικού συστήματος να ανακοινεί αυτό το ζήτημα, γιατί μπορώ να καταλάβω τις εκλογικές στοχεύσεις όλων των κομμάτων. Αλλά θεωρώ ότι μετά από 10 χρόνια μνημονιακής καταστροφής θα έπρεπε και λίγο να έχουμε χαράξει μια γραμμή απέναντι στο λαϊκισμό, που ένα τέτοιο ζήτημα είναι απτή απόδειξη. Δεν μπορείς να ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει μια μονοφορτισμένη ιστορικές μνήμες αλλά και βαθύ συναισθηματικό πένθος για την ελληνική κοινωνία να το διαχειρίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι πώς ξεκίνησε η διακυβέρνηση Τσίπρα, θυμόμαστε όλη την κυρία Κωνσταντοπούλου πώς ήταν στα κάγκελα, την ακούμε ακόμη και τώρα να το πώς το αντιμετωπίζει. Τώρα εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν το προωθεί. Όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αν είμαι στη θέση του κ. Μητσοτάκη, θα έλεγα σήμερα κατά πόσο είχαν μιλήσει ο κ. Τσίπρας με την κυρία Κωνσταντοπούλου πριν για να συνεχθούν τουλάχιστον μεταξύ του. Αλλά βλέπει όμω και ότι οι υπόλοιπε πτέρυγε τη Βουλή δεν χαράζουν διαχωριστική γραμμή όπου να πούμε έστω τώρα στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Η κυρία Δάμ είναι ακριβώ έτσι το είπε, διότι παρακολουθεί τα διεθνή χρόνια, έχουμε και τη διεθνή εμπειρία, γνωρίζουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Δεν μπορεί τέτοια ζητήματα να τα ανακοινεί στο παρένα εκλογών μετά, ούτε καν μετά.
τις τελευταίες μέρες να τα ξεχνάς και να ανοίγεις ένα ζήτημα όπου εμείς έχουμε δει, ας πούμε, και ότι η κυρία Μέρκελ και γενικά η Γερμανία με τέτοια ζητήματα ως προς την ηθική υποχρέωση συγγνώμης της Γερμανίας απέναντι στον υπόλοιπο πλανήτη είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Η Γερμανία για πάρα πολλά χρόνια ακόμη και τώρα δεν στέλνουν, ας πούμε, στρατεύματα στο εξωτερικό. Δεν συμμετείχαν στις αποστολές του ΝΑΤΟ. Δεν μπορείς λοιπόν, όταν έχει και εσωτερικό πρόβλημα πια η Γερμανία, γιατί βλέπουμε ότι ο φασισμός εκεί δεν είναι καν ακροδεξιά, γιγαντώνεται, να τους ξυπνάς τέτοιες μνήμες. Καλά, εντάξει, νομίζω τώρα ότι κάποιος που μας παρακολουθεί θα σκεφτεί, εντάξει, μας έπιασε ο πόνος για τη Γερμανία τώρα, όχι, δεν όχι, κοιτάμε τα χάλια περίπτωση. Μας. Δεν είναι όμως αυτό, είναι ότι αυτό που είπε η κύρα, εγώ αυτό θέλω να κρατήσω, ότι παρά τα πολλά λόγια που ακούσαμε σήμερα στο Κοινοβούλιο, δεν είδαμε έναν οδικό χάρτη για το πώς μπορεί αυτή η υπόθεση η οποία είναι ανοιχτή, γιατί έχουμε ακούσει και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε δημόσιες τοποθετήσεις και στο εξωτερικό. Πολύ συχνά να αναφέρεται και τον ακούω σε αυτό το θέμα, διότι λαμβάνω υπόψη μου και την ακαδημαϊκή του ιδιότητα. Κάτι παραπάνω, ξέρει, στο νομικό σκέλος από το πώς μπορεί, για το πώς μπορεί αυτή η υπόθεση να επανεκκινηθεί, Λίνα, να κρατηθεί ζωντανή. Άρα μένουμε στη λογική και στην συμφωνία, εδώ οι τρεις που συζητούμε, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και αυτή η πολιτική βούληση δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο η πρόθεση πολιτικής εκμετάλλευσης ενός τέτοιου δεδομένου. Λίνα, το πολύ μεγάλο μειονέκτημα του ελληνικού αιτήματος, το οποίο επαναλαμβάνουμε, είναι υπαρκτό, είναι δίκαιο, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Το μεγάλο μειονέκτημα του ελληνικού συμφέροντος είναι ότι κάποιος, και ευλόγως θα σου πει, μα έχουν περάσει κάποιες αμέτρητες δεκαετίες από το τέλος του πολέμου. Είναι ανυπνώσει όλο αυτό. Δεν τα διεκδίκησες το 60, δεν τα διεκδίκησες το 70, δεν κίνησες σοβαρά τις διαδικασίες, έτσι, το 80, το 90, το 2000, από το 2010 και μετά, εντάξει, μας έχει πάρει κάτι φορά. Αλλά τόσες πολλές δεκαετίες, γιατί στα σοβαρά, όχι σε επίπεδο προεκλογικών διακηρύξεων, οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες από κοινού, και η ευθύνη είναι σε όλες, δεν είχαν κινήσει σοβαρά αυτό το θέμα, το οποίο θα είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από διεθνούς πλευράς, αν είτε τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 70, άντε και τη δεκαετία του 80. Τώρα, στα μέσα περίπου του 21ου αιώνα, να διεκδικείς ένα θέμα που έχει γίνει στα μεσά του προηγούμενου, ακριβώς, είναι μειονέκτημα για να μπορέσει να κατοχυρωθεί αυτό το απολύτως δίκαιο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, όχι των ελληνικών κυβερνήσεων, του ελληνικού λαού. Και αναφέρομαι και βέβαια, στο δάνειο. Ναι, και βέβαια, Μάνο Οικονομίδη, επειδή αυτό αποτέλεσε επί σειρά ετών, τουλάχιστον των μνημονιακών ετών, ένα κατηγορό της αριστεράς προς το υποτιθέμενο παλαιό πολιτικό σύστημα, γιατί τώρα έχουν γίνει ρούχα μαζί που πλήθηκαν, αλλά το προσπερνώ, δεν είναι της παρούσης. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση ακολούθησε την πεπατημένη απλώς της κορώνας. Γιατί επί της ουσίας και σήμερα που συζητείτε αυτή την ώρα στη Βουλή, που θα ψηφιστεί το ψήφισμα το συγκεκριμένο, το οποίο θα έχει και την καθολική αποδοχή από ό,τι αντιλαμβάνομαι των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, και πάλι ο οδικός χάρτης δεν υφίσταται. Και ακόμη και στη διαχειριστική ουσία είχατε δίκιο και οι δύο όπως το θέσατε. Δεν έχει εξηγηθεί τι κάναμε λάθος, τι δεν κάναμε ή γιατί δεν κάναμε κάτι σωστό τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει και μια πολύ λογική, σοβαρή αιτία, ναι, η οποία μπορεί να ήταν και ανταλλακτική αιτία ενδεχομένως σε διάφορες φάσεις αυτής της διαδρομής, γιατί είπαμε ότι είμαστε στις αρχές ενός αιώνα και συζητάμε για ένα θέμα που ήταν στα μισά του προηγούμενου αιώνα. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η διαδρομή που διανύθηκε. Αμφιβάλλω πολύ αν έχουμε κάνει μέχρι τώρα διαπραγμάτευση, πάρε δώσε, να αφήσουμε. Ναι, το, και εγώ δάνειο, αμφιβάλλω, αλλά λέω μήπως κάτι, κάτι διέλαβε τη προσοχή μας. Δεν είμαστε στο δώσε παραδοσιακά πάντως. Παραδοσιακό, εμείς είμαστε στο δώσε. Ακριβώς. Εμείς είμαστε στο δώσε, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και αν εμείς είμαστε κακόπιστοι ως δημοσιογράφοι και διαψευστούμε από την ροή των εξελίξεων ή αν θα επιβεβαιωθούμε ότι
είναι ακόμα ένα πυροτέχνημα προεκλογικό. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εικόνες που συγκλονίζουν και αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής έρχονται στο φως. Τα νέα βίντεο από το εσωτερικό της Παναγίας των Παρισίων. Η Γαλλία μετράει τις πληγές της και ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πώς ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του κόσμου καταστράφηκε εν μία νυχτή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν με διάγγελμα υπόσχεται ότι η Νοτρντάμ θα νοικοδομηθεί μέσα σε 5 χρόνια. Ολόκληρος ο πλανήτης εκφράζει τη θλίψη του με δωρεές μάλιστα από σημαντικούς επιχειρηματίες που αγγίζουν πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την αναστήλωση του σπουδαίου μνημείου. Σοκάρουν οι εικόνες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από ερασιτεχνικά και μη βίντεο που αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στην Παναγία των Παρισίων. Συντρίμια από την οροφή που έχει καταρρεύσει, καρβουνιασμένα δοκάρια και σπασμένα γυαλιά ραγίζουν τις καρδιές όλων. Tous ensemble face à ce drame et puis tous ensemble pour dans l'espérance. Je suis touché au cœur. Ο ναός σύμβολο της γαλλικής πρωτεύουσας με έναν σκελετό μαυρισμένο και μεγάλα τμήματά του να έχουν αφανιστεί. Το βέλος του καθεδρικού ύψους 93 μέτρων χάθηκε, ενώ τα 2 οικοδονοστάσια που φιλοξενούν τις 4 καμπάνες του καθεδρικού ναού σώθηκαν. Μια ενδεχόμενη κατάρρευσή τους θα σήμαινε ανεπανόρθωτη καταστροφή για το κτίριο. In the case of Notre Dame, we are very, very happy that it seems that only the roof was destroyed. And I'm very confident that the experts in France will do a wonderful job in returning the cathedral to its former glory. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, υπόσχεται ότι η Notre Dame θα ανοικοδομηθεί μέσα σε 5 χρόνια. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Την ίδια ώρα, πυροσβέστες και ειδικοί στην αποκατάσταση κτιρίων επιθεωρούν τον καθεδρικό ναό των Παρισίων, εκτιμώντας τις ζημιές αλλά και το χρόνο που θα χρειαστεί για να αποκατασταθούν. Οι έρευνες βέβαια των αρχών εστιάζουν στα αίτια της πυρκαγιάς αλλά και στο πώς εξαπλώθηκε. I think the investigation is going to proceed like any fire investigation would. They're going to look at the evidence that's there. They're going to sift through. Η αστυνομία των Παρισίων συλλέγει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από περαστικούς, τουρίστες αλλά και από κάμερες σε κοντινά καταστήματα, ώστε μέσω μιας ειδικής εφαρμογής να συνθέσει ένα τρισδιάστατο βίντεο που θα δείχνει τις στιγμές από τα πρώτα λεπτά που ξέσπασε η πυρκαγιά. 40 αξιωματικοί της δικαστικής αστυνομίας μάλιστα και εκατοντάδες στελέχη έχουν προς το παρόν ανακρίνει περισσότερους από 30 πολίτες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια σειρά λαθών, με τις αρχές να εξετάζουν την πιθανότητα η φωτιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στους ανελκυστήρες που είχαν τοποθετηθεί για τους τεχνίτες. Σειράς εργασιών ή σειράς στοιχείων που πρέπει να γίνουν στο χρόνο για να γίνει αυτό το κτίριο. Πρέπει να φανταστείτε ότι σε ένα πρώτο επίπεδο βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου θα γίνουν έρευνες τεχνικές, θα γίνουν κάποια πορίσματα που θα είναι κυρίως αστυνομικές, δικαστικές και ασφαλιστικές. Συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι από χιλιάδες ανώνυμους πολίτες έως μεγάλους ομίλους και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι δωρεές για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων ξεπέρασαν ήδη το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μια πρωτοφανή ένδειξη αλληλεγγύης. We have to be strong in times like this. We have to believe in each other. We have to use these times to unite. Εκατοντάδες Παριζιάνοι τουρίστες και πολίτες από όλη τη χώρα περπάτησαν ψάλλοντας ύμνους από την εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου στην πλατεία Σαν Μισελ, όπου πραγματοποίησαν αγρυπνία. L'élan de solidarité, de générosité qui se manifeste tout de suite, c'est vrai que ça fait chaud au cœur et ça montre combien ce patrimoine-là, c'était pas simplement ni un patrimoine religieux, ni un patrimoine parisien, mais finalement un patrimoine universel. Το κύμα συμπαράστασης είναι παγκόσμιο. Οι καμπάνες στο αβάιο του Westminster ήχησαν πένθυμα. Στη Νέα Υόρκη, το κέντρο παγκοσμίου εμπορίου φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Γαλλίας. Στα ίδια χρώματα έντισε και η πόλη του Μόστρα στη Βοσνία την περίφημη γέφυρά της. Νέα σφοδρή επίθεση στον Νίκο Κοτζιά. Εξαπέλυσε ο Πάνος Καμένος προαναγγέλλοντας ότι την Παρασκευή θα καταθέσει στη Βουλή όλα τα στοιχεία που στηρίζουν εκείνα που καταλογίζει στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών για το θέμα με τις βίζες, κάνοντας λόγο για διαγωνισμό Μαϊμού, ενώ υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ενήμερος και γι' αυτό τον ξύλωσε από την υπουργική καρέκλα.
Ανεβάζει και πάλι τους τόνους ο Πάνος Καμένος εναντί του Νίκου Κοτζιά, τον οποίο κατηγόρησε ότι δεν κρίθηκε ποτέ από τις ψήφους των πολιτών και ήταν πάντα είτε διορισμένος είτε στο επικρατείας. Συνεχίζοντας τον πόλεμο μεταξύ τους, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, μιλώντας στον Αντένα, ενημέρωσε ότι την Παρασκευή θα παρουσιάσει στη Βουλή στοιχεία που εμπλέκουν τον τέος Υπουργό Εξωτερικών στην υπόθεση με τις βίζες για την οποία τον κατηγορεί, λέγοντας ότι έχουν γίνει οικονομικά εγκλήματα με υπαιτιότητά του, κάτι που γνώριζε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και επέλεξε να τον ξυλώσει. Σας λέω λοιπόν ότι είναι μαϊμού η προκήρυξη του διαγωνισμού, ότι είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος βγήκε 15 εκατομμύρια και βάσει της νομοθεσίας μας για την εξαγωγή διαγωνισμών έπρεπε να είναι στα 750 εκατομμύρια. Σας λέω ότι υπάρχει ένα κόμπλεξ εταιριών τα οποία λειτουργούν ως Ιρλανδέζικο σάντουιτς που λένε στο ξέπλυμα χρήματος. Σας λέω ότι έχουνε δεν καταθέτουν ποτέ μέχρι σήμερα τις κατάσταση των εγγράφων τη συμφωνία για τις βίζες. Αυτό λοιπόν σας λέω ότι είναι ευθύνη του Κοτζιά. Όλα ότι αυτά. Ο Κοτζιάς το έστησε. Το έστησε. Άρα τα έπαιρνε. Το έστησε. Θα το δούμε αν τα έπαιρνε. Όλα αν το έκανε για την ποιητική της μάνας του ή αν το έκανε για άλλους λόγους θα φανεί από τη δικαιοσύνη. Εγώ ξέρω ότι αυτή η συμφωνία έχει παραβιάσει τους νόμους του κράτους. Η άγρια κόντρα μεταξύ του Πάνου Καμένου και του Νίκου Κοτζιά μεταφέρεται στη Βουλή την Παρασκευή με αφορμή την προγραμματισμένη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης 4 βουλευτών των ΑΝΕΛ σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη παρόχων υπηρεσιών υποστήριξης των προξενικών γραφείων διπλωματικών αρχών. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν θα θελήσει να παρέμβει ο Νίκος Κοτζιάς, που για την υπόθεση έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Πάνου Καμένου. Η συζήτηση θα γίνει αμέσως μετά την ψηφοφορία για την άρση ημί της ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου για την υπόθεση της Νοβάρτης, του Μάριου Σαλμά για τις διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις, του Παύλου Πολάκη μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πάνου Καμένου για μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης. Λοιπόν, κύρα, θα έχει ενδιαφέρον η Παρασκευή, γιατί θα δούμε και πώς θα λειτουργήσουν τα κόμματα αναφορικά με τις άρσεις ασυλίας των μελών τους. Γιατί με έναν αντιπολίτευση το θέμα είναι ξεκάθαρο. Εκείνο που δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο είναι πώς θα λειτουργήσει η συγκυβέρνηση με το θέμα Καμένου. Η κυβέρνηση πια δεν είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ναι. Είναι κυβέρνηση η πρώην συγκυβέρνηση. Ζητώ συγγνώμη. Μείον ΑΝΕΛ. Εντάξει. Η δυνάμη της συνήθειας. Η δυνάμη της συνήθειας. Ναι. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ συν ΑΝΕΛ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ μείον ΑΝΕΛ. Λοιπόν. Εντάξει, δεν τους προλαβαίνεις κιόλας, γιατί δεν είναι πολύ μακρύς ο καιρός που ο κύριος Καμένος μας διαβεβαίωνε ότι ο κύριος Κοτζιάς είναι ο καλύτερος υπουργός εξωτερικών που έχει χώρα και ότι είναι ήσυχος, διότι ο κύριος Κοτζιάς διαχειρίζεται τα εθνικά θέματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κοίταξε, Λίνα, δεν μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε μέσα στις δικές τους συμφωνίες και συμβιβασμούς πίσω από τις πόρτες, κάτω από τα τραπέζια, πάνω από τα τραπέζια και τις καρέκλες και τα γεγονότα τα οποία έγιναν. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι ο κύριος Καμένος, όταν κατάλαβε ότι θα έχει πολύ μεγάλη χασούρα ο ίδιος ως κόμμα εάν δεχόταν τη συμφωνία των Πρεσπών, ύψωσε παντιέρα. Ο εύκολος αντίπαλος, ο πρώτος αντίπαλος. Έχει προλάβει όμως να καταψηφίσει βέβαια την πρόταση δυσπιστίας όταν δεν ήταν διαμορφωμένη η πλειοψηφία για να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών. Άρα δικαίως και η αντιπολίτευση του λέει την υπογραφή εσύ την έχεις βάλει. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εάν τώρα υπάρχει με τοπική σύγκρουση Καμένου Κοτζιά, ας έρθουν οι δύο αυτοί κύριοι στη Βουλή, ας ανοίξουν τα χαρτιά τους, να πληροφορήσουν και τον ελληνικό λαό τι στα κομμάτια ακριβώς έχει συμβεί, από τα πολλά που συμβαίνουν, στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε αυτό το θέμα της βίζας. Ο κύριος Καμένος έχει εμπλέξει μία σειρά ανθρώπων, πάρα πολλούς πρέσβους, οι οποίοι ενδεχομένως ενέχονται στην υπόθεση. Ας μας πει και ο κύριος Κοντιάς τι ακριβώς έχει συμβεί, ρε αδελφέ. Αυτό που λείπει από μας, από τον ελληνικό λαό εννοώ, είναι η πλήρης ενημέρωση για ένα θέμα. Ο ένας το λέει σκάνδαλο, ο άλλος λέει δεν σημαίνει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός σφυράει και σε αυτό το θέμα. Ο Πρωθυπουργός, εντωμεταξύ Μάνο, βαρύνεται και με κάτι άλλο. Ότι έκανε τις καταγγελίες εν ώρα Υπουργικού Συμβουλίου ο κ. Καμένος και ο μεν Πρωθυπουργός δεν αντέδρασε.
Πόντιος Πιλάτος στη διένεξη. Βέβαια έφαγε τον κύριο Κοτζιά, το έφαγε κατά το κοινό λεγόμενο, δέχτηκε την παραίτησή του. Και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου παριστάνουν ότι δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν κατάλαβαν τι έγινε. Λες και κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου η πρακτική είναι να μιλάει ο ένας στο αυτί του άλλου. Και πιάνοντας το νήμα από αυτή την ιστορία, την οποία πολύ σωστά θυμήθηκες, που οι περισσότεροι νομίζω έχουν αρχίσει λίγο να την ξεχνούν που είχε γίνει, γιατί και για τα κοινοβουλευτικά. Είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Νομίζω ότι τον κύριο Τσίπρα τον διευκολύνει αυτή τη στιγμή αυτή η αντιπαράθεση όσο μένει στο επίπεδο της ρητορικής και δεν μπαίνει στην ουσία. Αυτό που κύριε Αδάμ, δηλαδή, να άμψουν στη Βουλή και να πούνε ρε παιδιά, τι έγινε τότε εκεί. Γιατί ο μένει κύριος Καμένος, είδαμε και το σποτάκι χθες, προφανώς προσπαθώντας να φορτίσει πάρα πολύ το κλίμα ότι εγώ δεν είχα σχέση με αυτούς. Το οποίο διευκολύνει και τον κύριο Τσίπρα. Γιατί τώρα στις γέφυρες, στην Προοδευτική Συμμαχία, σε όλα αυτά τα ρητορικά ή πολιτικά σχήματα που προσπαθεί να χτίσει, θέλει να έχει αποστάσεις ασφαλείας από τον κύριο Καμένο. Αλλά αποστάσεις ασφαλείας. Να είναι μεν μακριά, αλλά όχι τόσο ώστε να του δημιουργήσει πρόβλημα. Διότι μην ξεχνάμε ότι είναι. Υπήρξε μια διασάλευτη ουσιαστικά τετραετία συγκυβέρνησης, με δύο κόμματα τα οποία θεωρητικά και ιδεολογικά είναι όντως σχεδόν στα δύο άκρα. Το οποίο δεν το είχαμε ζήσει στο παρελθόν, δηλαδή ζήσαμε τους ιστορικούς αντιπάλους Πασόκ Νέα Δημοκρατία, αλλά σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Και έγινε τότε, ήταν και η Δημάρχη στην αρχή, έγιναν πράγματα δηλαδή και μετά την αποχώρηση τη Δημάρχη, θυμάμαστε νομίζω. Όλο ότι άρχισε και εκείνη η συγκυβέρνηση κάπως να ραγίζει. Εδώ έχουμε την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα από τελείως αντίθετα ιδεολογικούς ανθρώπους να την συνθέτουν. Μάλιστα. Τώρα, κύρα, τι πιστεύεις ότι θα γίνει με την άρση της ασυλίας του κύριου Καμένου? Βέβαια, αφορά τη διένεξή του με τον εκδότη τον κύριο Κουρτάκη. Θα την αποδεχτούν, θα το ψηφίσουν, έχουμε πληροφορίες? Εγώ δεν έχω πληροφορίες επί του θέματος αυτού. Έχει ενδιαφέρον, αλλά εάν ανοίξει το θέμα της άρσης ασυλίας ενός μέχρι πρότινος μέλους της κυβέρνησης και μάλιστα υπουργού με πολύ ισχυρό χαρτοφυλάκιο, έχω την εντύπωση ότι θα έχει τορπιλιστεί και ο δρόμος για να προχωρήσει η άρση της ασυλίας του κυρίου Πολάκη και ενδεχομένως και άλλων μελών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι το οποίο είναι σαφές, όταν ακόμα εκκρεμεί, όχι εκκρεμεί, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως το θέμα του Πετσίτη, το οποίο χτυπά ευθέως και άγρια τον πυρήνα πάνω, του Μεγάρου Μαξίμου. Ακριβώς, πάνω στον πυρήνα και στον κύριο Παπά. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην διευκολύνει άρση ασυλίας και ενδεχομένως να κουκουλωθούν όλα. Άρα να κατευνάσει να και τον κύριο Καμένο για να ρίξει τους τόνους. Βεβαίως, διότι, στην αντιπαράθεσή του με τον κύριο Κοτζιά. Διότι διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει στην άρση ασυλίας ενός πρώην στυλοβάτη της μέχρι τώρα κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και να κλείσει το δρόμο να πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Με όλους τους άλλους. Όχι μόνο τον κύριο Πολάκη. Ο κύριο Πολάκης είναι μια περίπτωση μόνος του. Έτσι. Αλλά είναι πολλές περιπτώσεις μόνος του. Αλλά στην υπόθεση Πετσίτη, όπου τίποτα δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και τίποτα δεν έχει καθαρογραφεί, όλα είναι σε εξέλιξη και πάνε λαου-λαου, αλλά είναι μέσα στο Μαξίμου όλα αυτά. Έτσι. Παρότι η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λένε ότι ρε παιδιά, ο άνθρωπος είδε φως, μπήκε, κάθισε ένα διάστημα και έφυγε, τα οποία είναι παιδαριώδη και αστεία πράγματα. Όσο λοιπόν αυτή η υπόθεση και την καλλιεργεί η αντιπολίτευση και δικαίως όσο το δυνατόν περισσότερο, θα ήθελε να μην ανοίξει κερκόπορτες με άρσης ασυλίας κτλ. Μάνο. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα πληροφοριών, αλλά κοινή λογική και εμπειρία σε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση, θεωρώ, να αφήσει να έρθει η ασυλία του κύριου Καμένου, ακριβώς επειδή θα ανοίξουν πολλά ζητήματα και η ιστορία του κύριου Πετσίτη. Συν το ότι θα υπάρξει ένας αποπροσανατολισμός, διάχυση μάλλον, της στρατηγικής του, που αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει εστιάσει στην ιστορία Νοβάρτης με τον κύριο Λοβέρδο. Έρχεται η άρση ασυλίας του κύριου Σαλμά για άλλη υπόθεση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι όταν έχει επενδύσει τόσο πολύ στα σκάνδαλα ή τη σκανδαλολογία, ανάλογα με το πώς το βλέπει κανείς, θα ανοίξει κερκόπορτα και για δικά του. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Σε θέση μάχης για το ενδεχόμενο ενός εκλογικού ευνηδιασμού βρίσκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ώρα που ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη εξορκίζουν τις πρόεδρες εθνικές εκλογές και τις παραπέμπουν στο τέλος της τετραετίας, αισιοδοξώντας ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν να ανατραπούν. Το χρονικό όριο βέβαια της προκήρυξης ταυτόχρονα εθνικών εκλογών με τις ευρωεκλογές είναι στις 4 Μαΐου.
μπορεί να έγινε η ρητή διάψευση διαστόματος του Πρωθυπουργού για πρόωρες εκλογές και να συνεχίζει τη ρητορική του το Μαξίμου για εξάντληση της τετραετίας. Ωστόσο, τα επιτελεία των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να πείθονται και προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν πιστεύω τον κύριο Τσίπρα. Οπότε δεν είμαι καθόλου βέβαιη για το πότε θα τις κάνει τις εκλογές. Αυτό που ήθελα να σημειώσω και δεν ξέρω αν το προσέξατε, παρακολουθούσα τη συνέντευξη. Ο κύριος Τσίπρας από τη γλώσσα του σώματος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος. Mm-hmm. Πρώτη φορά έβλεπα τον Τσίπρα να μην κοιτάζει στα μάτια του συνομιλητή του. Κοιτούσε μόνο κάτω. Κάτω κοιτούσε, ένιωθε πάρα πολύ άβολα και ένιωθε ότι είναι σε άμυνα. Στην πορεία ανατρέπονται οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό στο οποίο στέκομαι, η χαμηλή συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει πια σταβάνει στην συσπήρωσή της καιρό τώρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πείσει εκείνους που είτε είναι σε αποστασιοποίηση, είτε είναι, φαίνονται ότι δεν έχουν πιστεί ακόμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ο μεγαλύτερος φίλος της αλήθειας στον τόπο μας. Εγώ θα κρατάω μια επιφύλαξη μέχρι και τις 4 Μαΐου που είναι η απότατη προθεσμία προκηρύξεως των εκλογών. Πάντως, μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή είναι η διορία που το Υπουργείο Εσωτερικών θα προκηρύξει τυπικά την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές. Τώρα, περί εκλογών, εθνικών εκλογών ο λόγος, γιατί όλες τις υπόλοιπες τις έχουμε μπροστά μας και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι αν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πριν ένα χρόνο είχε στρατηγική για εκλογές το Μάρτιο και προσάρμοσε και όλη την πολιτική παροχών και επιδομάτων σε αυτή την κατεύθυνση, έχει αλλάξει η ρότα έτσι όπως διεφάνει μετά το διαζύγιο με τον Καμένο και στοχεύει πλέον στην καταληκτική ημερομηνία του Οκτωβρίου έτσι ώστε να παραμείνει ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει το κλίμα, μάλλον θα μπορέσει να το ανατρέψει. Είναι το θέμα των εκλογών. Νομίζω ότι θα καταστεί το ελληνικό Game of Thrones. Τώρα έχουμε την τελευταία του περίοδο στο τρομακτικό αυτό σύριαλ. Το είναι ίδια τρομακτική περίοδο, ας πούμε, στο ελληνικό Game of Thrones, που είναι η προκήρυξη των εκλογών. Από την τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα, εγώ κράτησα τη φράση του ότι είναι στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να πάει τον Οκτώβριο. Και εκεί τον πιστεύουμε ότι θα ήθελε ή προσδοκά ή σκέπτεται να πάει τον Οκτώβριο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί και να πάρει κανείς την ευθύνη και να πει ότι οι εκλογές απαραίτητος θα γίνουν τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πρόθεση να πάει στον Οκτώβριο. Το μεσοδιάστημα όμως είναι ανοιχτό και κανείς δεν μπορεί, εκτός αν είναι σεναριογράφος, όπως είπα, στο Game of Thrones και το αλλάζει κάθε μήνα και εβδομάδα, που αυτό το πράγμα κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα, κατά την άποψή μου, όμως, είναι αλλού. Ότι μια τέτοια παρατεταμένη, όχι προεκλογική περίοδος, γιατί δεν είναι προεκλογική περίοδος, είναι μια παρατεταμένη περίοδος, που βάζουμε όλοι ψηλοστοιχήματα, θα πάει ή δεν θα πάει. Θα πάει Οκτώβριο, Απρίλιο, Μάιο κλπ. Είναι όλα αναμονή και σε κρεμότητα. Αυτό το ξέρουμε όλοι και το ξέρουν και οι έξω, ότι αυτό σημαίνει μία σχεδόν παράλυση του κρατικού μηχανισμού και των υπηρεσιών στη δουλειά με τους. Με ό,τι δημοσιονομικά συνεπάγεται ως επιβάρυνση. Πολύ μεγάλο ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί αυτό για την οικονομία, τις επενδύσεις, λέμε τώρα, αν υπάρξουν, και όλο τον υπόλοιπο σχεδιασμό. Δηλαδή η παράταση αυτού του πράγματος δεν ωφελεί κανένα. Και δεν είμαι σίγουρη ότι θα ωφελήσει και το ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Ερώτηση, Μάνο, γιατί παρακολουθείς και αναλύεις τις δημοσκοπήσεις. Εάν πράγματι το πολιτικό αφήγημα της κυβερνώσας παράταξης υφίστατο ότι η διαφορά αυτή τη στιγμή δεν είναι στις 10 μονάδες που δείχνουν με αναγωγή χωρίς σειρά δημοσκοπήσεων, αλλά και στις 3-4 μονάδες κάρτα. Γιατί να μην ρισκάρει να πάει σε εκλογές τώρα, δημιουργώντας μια πόλωση, και ενώ έχει 2 δεδομένα σε ισχύ, τα οικονομικά,
που του βγαίνουν, το δεκαετές ομόλογο, το ότι δεν έκοψε συντάξεις, το ότι μπορεί να, κάνει, να δώσει 13ο μισθό εν είδη παροχής, το ότι θα φέρει τις 120 δόσεις και να κερδίσει αξιοποιώντας και τη σκανδαλολογία και το παραπέμπει στον Οκτώβρη. Γιατί όλα αυτά νομίζω ότι θα το αξιοποιήσω καλύτερα και στρατηγικά, δηλαδή σε επίπεδο τακτικισμού που είναι τακτικιστή, το έχουμε δει. Θα τον ωφελούσανε. Αν αντί για να το έχει μία εβδομάδα, το έχει 6 εβδομάδες. Φαντάσου τι έχει να γίνει με την ουσία τη Νοβάρτη. Όλο αυτό, γιατί εγώ θεωρώ ότι οποιαδήποτε σκάνδαλο στην ορολογία απευθύνεται στη μάχη του καφενείου και μόνο. Όχι ότι αν κάποιο είναι ένοχο, και αυτό είναι το τραγικό για το πολιτικό σύστημα. Τραγικό. Φαντάσου την κουβέντα που θα γίνεται στα καφενεία όλο το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι λαϊκά δικαστήρια ουσιαστικά. Και σε αυτό ποντάρει. Και είπε κάτι και η κυρία Δάμ πριν. Την παχαλοποίηση του συστήματος έχουμε δει ότι ο κ. Τσίπρας πάντα την εργαλοποιεί υπέρ του. Είπε κάτι ο κ. Χατζηδάκης στο βίντεο που παίξατε ότι δεν είναι ο καλύτερο φίλο τη αλήθεια. Είναι ωστόσο ο καλύτερο φίλο του εαυτού του, όπω κάθε πρωθυπουργό. Δεν θα πάει κουνσά το αρνί στο πανηγυρίζοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Σ' άλλο έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, το νέο προεκλογικό βίντεο της Νέας Δημοκρατίας, όπου πρωταγωνιστές είναι 10 καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου, μεταξύ των οποίων ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Φίβος Δελιβοριάς, που συναντήθηκαν σε κεντρικό καφέ των Αθηνών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δημιουργοί εμφανίζονται έξαλλοι με την εκμετάλλευση, όπως υποστηρίζουν, του ονόματός τους για προεκλογικούς σκοπούς. Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που έστειλε επιστολή στο Σωματείο Καλλιτεχνών, χωρίς ωστόσο να απαντάει στην οξία κριτική που του ασκήθηκε από τα μεγάλα ονόματα του Πενταγράμμου. Εχμηρή προς την Πειραιώς και προσωπικά στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ήταν και κυβερνητικοί κύκλοι που έκαναν λόγο για Όσκαρ υποκρισίας. Φωτιές άναψε το νέο προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας, όπου πρωταγωνιστές είναι μεγάλα ονόματα του ελληνικού μουσικού πενταγράμμου, όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Φίβος Δελιβοριάς. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να συναντιέται και να συζητάει για τα προβλήματα που απασχολούν τους δημιουργούς και να δίνει την υπόσχεσή του ότι θα στηρίξει με κάθε τρόπο το ελληνικό τραγούδι προκειμένου να ξεπεράσει τα εμπόδια. Στη συνάντηση, μάλιστα, μετείχε και ο Στάθης Δρογώσης, ο οποίος ανοιχτά έχει υποστηρίξει προεκλογικό τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο με όσα ακολούθησαν όταν έγινε κυβέρνηση, είχε δηλώσει βαθιά απογοητευμένος. Βασικό θέμα συζήτησης των δύο πλευρών, τα πνευματικά δικαιώματα των Ελλήνων καλλιτεχνών και το σκάνδαλο της Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας που οδήγησε το ελληνικό τραγούδι στην μεγαλύτερη κρίση που έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα. Οι 10 δημιουργοί, όπως φαίνεται στο βίντεο, ζητούν να στηριχθεί η κοινή τους προσπάθεια, να δημιουργηθεί δηλαδή άμεσα ένας νέος και αυτοδιαχειριζόμενος φορέας συλλογής των πνευματικών δικαιωμάτων, τον οποίο θα διοικούν οι ίδιοι. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα 4 σωματεία Ελλήνων δημιουργών, ανέφεραν ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν σε βάθος ενημερωμένος για τα προβλήματα του κλάδου και διαβεβαίωσε για τη στήριξή του στο ιστορικό αυτό βήμα. Ήταν μια συνάντηση διαφορετική από αυτές που έχω καθημερινά. Μια συνάντηση γεμάτη μουσική. Σαββόπουλος, Πορτοκάλογλου, Δρογώσης, Πλιάτσικας, Δελιβοριάς, ο άλλος Φίβος, Αναστασιάδης, ο μαέστρος μας, Χρήστος Νικολόπουλος, και οι στιχουργοί Ελένη Γιανατσούλια και Ηλίας Φιλίππου. Τους ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου. Διότι με κάποιους προφανώς δεν έχουμε κοινές πολιτικές αφετηρίες, αλλά μας ενώνει ο κοινός στόχος. Να στηρίξουμε το ελληνικό τραγούδι. Έγιναν πολλά λάθη με τα πνευματικά δικαιώματα, που είναι η βασική πηγή εσόδων για τους Έλληνες δημιουργούς. Λάθη τα οποία μεγάλωσε αντί να λύσει η σημερινή κυβέρνηση, αλλάζοντας 3 υπουργούς πολιτισμού σε 4 χρόνια και διχάζοντας ακόμα και τους Έλληνες δημιουργούς. Τώρα πρέπει να γίνει μια καινούρια αρχή. Και χαίρομαι ειλικρινά, διότι στη συνάντησή μας άκουσα ότι έχουν όλοι πια τον ίδιο στόχο. Να δημιουργηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες ένας ανεξάρτητος οργανισμός συλλογής πνευματικών δικαιωμάτων. Ένας οργανισμός τον οποίο θα διοικούν οι ίδιοι οι τραγουδοποιοί μας, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς καμία εμπλοκή του κράτους, όπως εσφαλμένα πρότεινε η κυβέρνηση. Θα στηρίξω αυτό το στόχο, γιατί όλοι οι δημιουργοί, νεότεροι και παλαιότεροι, πρέπει να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους. Και θέλω γι' αυτό να απευθύνω και μια προσωπική έκκληση σε όλους τους επιχειρηματίες που συνδέονται με την ελληνική μουσική. Το ελληνικό τραγούδι είναι αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού μας. Η καταβολή ενός συμβολικού ποσού για τα πνευματικά τους δικαιώματα στους Έλληνες δημιουργούς είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας για να το στηρίξουμε. Έξα
κοπέλοι ωστόσο φαίνεται να είναι καλλιτέχνες, καθώς είδαν να πρωταγωνιστούν στο προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ζητήσαμε να τον δούμε, όπως κάνουμε με όλα τα κόμματα, καταγγέλουν με σχετική τους ανακοίνωση όπου αδειάζουν πρακτικά την γαλάζια είδηση. Ο Φίβος Δελιβοριάς μάλιστα όχι μόνο διαχώρισε τη θέση του, αλλά ζήτησε και να αποσυρθεί η φωτογραφία του από το προεκλογικό βίντεο. Και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Κώστας Στρατής εξαπέλυσε τα πειρά του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ανάρτησή του στο Facebook, κάνοντας λόγο για Όσκαρ υποκρισίας για το όψιμο ενδιαφέρον της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους δημιουργούς και τα πνευματικά δικαιώματα. Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας που έστειλε επιστολή στο Σωματείο Καλλιτεχνών. Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρεξήγησαν τον όρο συμβολικό που χρησιμοποίησε στο βίντεο για τίμημα που πρέπει να καταβάλλεται για τα πνευματικά δικαιώματα. Ωστόσο, δεν απάντησε στην κριτική που του έκαναν και στο ότι διαχώρισαν τη θέση τους από τη χρήση της εικόνας της συνάντησής τους για προεκλογικούς σκοπούς ως σποτ. Απίθυνα δημόσια έκκληση στους επιχειρηματίες που σχετίζονται με την ελληνική μουσική να καταβάλουν όσο οφείλουν το τίμημα που προβλέπει ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Χαρακτήρισα το τίμημα συμβολικό γιατί είναι όντως συμβολικό, αν το συγκρίνει κανείς με τα έσοδα που αποκομίζουν, αξιοποιώντας και το καλλιτεχνικό έργο των Ελλήνων δημιουργών. Και το Μέγαρο Μαξίμου έριξε ευθείες βολές στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στην προσπάθειά του να πείσει πως είναι λαοφιλής, δεν τράπηκε να εκμεταλλευτεί καλλιτέχνες εν αγνία τους για ένα προεκλογικό σποτ. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού.